Θέλω να ξεστεί, να σου πω. Είναι ένα τρομερό θέμα που έχει κάνει αυτό να το κάνει περπατητό και να το πασάρει από γερανό. Ωραία. Ναι. Ωραία. Θα το κάνω περπατητό λοιπόν αυτό, ναι, όπως έτσι ο κύριος Νίκο. Λειτουργήσε και λίγο υποβολημένα γιατί ήθελα να κάτσω και δεν είχε άλλη θα... θα πάμε να δούμε την Αλεξάνδρα Χρυσάνθη Μαστοράκη που τι έκανε. Ζει στο Λονδίνο 8 χρόνια. Ήταν στέλεχος μεγάλης επιχείρησης. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες. Κάτσε να σε αναγκάσει όλα. Συγγνώμη, το έχει. Έλα, πάλι. Α, ξανά. Ναι. Το έχει. Αφού το έχω, γιατί το πάμε ξανά. Κοίταξε πώς περπατάω πίσω από τον κάβουρα. Έτσι, κάτσε εδώ. Αποκαθιστεί. Εδώ. Και τώρα θα πάμε στη Χριστίνα από Γερανό. Χριστίνα να μας πασάρει το επόμενο βίντεο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μια επιτυχημένη Ελληνίδα στο εξωτερικό. Βεβαίως, κύριε Νίκο. Όπως είπε και ο κύριος Νίκος, υπάρχουν πολλοί νέοι που φεύγουν στο εξωτερικό. Μία από αυτούς ήταν η Αλεξάνδρα Χρυσάνθη Μαστοράκη. Άφησε τη χώρα μας. Έζησε 8 χρόνια στο Λονδίνο. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες. Δούλεψε σε μεγάλο. Σε μεγάλο γραφείο δημοσίων σχέσεων. Τα παράτησε όλα, έγινε δασκάλα γιόγκα. Και μέσω διαδικτύου. Πάμε να τη δούμε. I'm a symphony, I got it bittersweet. 10,000 hours ain't enough for what I need. Χορογραφημένο μάθημα γιόγκα. Αυτή είναι η ανατρεπτική ιδέα που έκανε την Αλεξάνδρα την πιο γνωστή δασκάλα γιόγκα του Λονδίνου. Η ιδέα αυτή είναι ότι παίρνουμε τους μαθητές να ζήσουν μια εμπειρία ευεξίας, δηλαδή να κάνουν ένα χορογραφημένο, πολύ απλά χορογραφημένο μάθημα γιόγκα, ενώ την ίδια στιγμή η καλλιτέχνης είναι στο χώρο, παίζει και τραγουδάει ζωντανά τη δική της μουσική. Είμαι η μοναδική που το κάνω αυτό στο Λονδίνο και έχει μεγάλη απήχηση. Ανατρεπτική είναι όμως και η ζωή της, αφού σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Λονδίνο, έγινε στέλεχος της μεγαλύτερης εταιρείας δημοσίων σχέσεων και ξαφνικά αποφάσισε να τα αλλάξει όλα. Ανακάλυψα ότι είχα γίνει εργασιομανής, δούλευα ατελείωτες ώρες, ζούσα συνεχώς σε μια κατάσταση διαρκού στρες και άγχους. Αποφάσισα λοιπόν να παραιτηθώ και να κάνω ένα restart τη ζωή μου. Μέσα σε 2 χρόνια επισκέφθηκα 43 χώρες όπου έγινα δασκάλα γιόγκα και έφτιαξα τη δική μου εργαλειοθήκη ευεξίας. Όταν επέστρεψε στο Λονδίνο, άνοιξε μια εταιρεία που απευθύνεται σε όσους κάνουν στρεσογόνα επαγγέλματα και έχουν ανάγκη να κάνουν γιόγκα για να χαλαρώσουν. Σήμερα, 9 μήνες μετά, έχω ευλογηθεί να δώσω τις υπηρεσίες μου σε παραπάνω από 24 μεγάλες εταιρείες, εκ των οποίων μεγάλες τράπεζες, δικηγορικές εταιρείες, resorts, και αυτό κάνω μέχρι και σήμερα διαδικτυακά πλέον. One of these mornings. Αυτή την περίοδο που δεν μπορούν να γίνονται τα μαθήματα κανονικά λόγω COVID, η Αλεξάνδρα καινοτομεί διδάσκοντας γιόγκα από το κρεβάτι. Yoga in the morning is the best way to re-energize the body. Αυτό είναι μια αλληλουχία ασκήσεων που βοηθάει να αισθανθούμε χαρούμενοι, ευδιάθετοι, με καλή ενέργεια. Στην αρχή το άνοιξα για μερικούς φίλους και μετά άρχισαν να μου το ζητούν από την ελληνική ομογένεια εδώ στο Λονδίνο. Μέχρι που αποφάσισα να το ανοίξω σε όλους τους Έλληνες εδώ και να το παρέχω δωρεάν. Έγινε ανάρπαστο. Εδώ πέρα στο Λονδίνο είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι με την εκπομπή του Νίκο Μάνευση. Παρακολουθούμε ανελιπώς και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι μια εκπομπή που προβάλλει και εμάς τους Έλληνες του εξωτερικού. Και απλά θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ από τα πάθη της καρδιάς μου. Εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα μας Παναγίας. Αυτή είναι, γιατί το κάναμε τώρα αυτό και τα παντρέψαμε τα θέματα. Οι επιτυχημένοι στην Ελλάδα με το Ρόδι. Ο καθένας βρίσκει το δρόμο του, άμα δεν είναι τεμπέλης. Η επιτυχημένη. Στο Λονδίνο, δεν ήτανε. Σε ό,τι αγαπάει, σε ό,τι θέλει, μια μορφωμένη κοπέλα έπιασε το όνειρό της. Και πολύ καλά έκανε. Καλημέρα, κυρία. Βάλε μας ένα τραγούδι.